Πάμε τώρα στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, στο διευθυντή μάλλον, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, κύριε Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε με τις αγροτικές κινητοποίησεις, κύριε Τσίπρα. Είδα νωρίτερα τον κύριο Μαμουλάκη στην ΕΡΤ να λέει θα είμαστε ενισχυτικοί μπροστά μαζί σε οποιοδήποτε αίτημα των αγροτών. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι θα είστε μαζί τους και αν αποφασίσουν να κλείσουν τις εθνικές οδούς? Κοιτάξτε, τις μορφές αγώνα τις αποφασίζουν οι αγρότες και το κίνημά τους. Δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Σωστά. Ούτε εισηγούμαστε. Αλλά ευθέως σας απαντάω ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα. Το ναι, το ευθέως ναι σημαίνει ότι θα τους στηρίξετε ακόμα και αν κλείσουν τις εθνικές οδούς. Σε αυτό το οποίο επιλέγουν, ναι. Σε αυτό το οποίο επιλέγουν. Την ευθύνη γι' αυτό έχει η κυβέρνηση και σας το λέω με την έννοια ότι δεν πρόκειται για εποχιακές κινητοποίησεις όπως μπορεί να γνωρίσουμε κάποια χρόνια που διεκδικούσαν ένα-δύο πραγματάκια. Και έβγαιναν στους δρόμους κάθε χρόνο. Εδώ ναι. Έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση όπου έχει εκτοξευτεί τόσο πολύ το κόστος παραγωγής σε όλες τις εισρωές της γεωργίας, από καύσιμα, ρεύμα, φυτοφάρμακα, λοιπάσματα και άλλες εισρωές, που έχει γίνει απαγορευτική πια η παραγωγή. Θα σταματήσουν οι άνθρωποι να παράγουν, δηλαδή πέρα από το πρόβλημα που έχουν ήδη ατομικά, οικονομικό, θα σταματήσει η χώρα να έχει παραγωγή σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Τώρα, και ένα δεύτερο ερώτημα. Ναι. Υπήρξε αρκετή κριτική, κυρίως από την κυβέρνηση, για το γεγονός ότι ο πρόεδρος σας ανέβηκε πάνω σε ένα τρακτέρ, θυμίζοντας τις εποχές του Αλέξη Τσίπρα. Άλλοι είπαν ότι δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία, άλλοι είπαν ότι όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται δεύτερη φορά, επαναλαμβάνεται ως φάρσα κλπ. Ένα σχόλιο σας. Εντάξει, αυτά είναι επικοινωνιακές τακτικές της κυβέρνησης. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο πρόεδρος του, βάλετε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να πας δίπλα στους αγρότες και πιθανώς και ανέβεις ένα τρακτέρ. Δεν είναι τίποτα επιλείψιμο, ξέρω εγώ. Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Τσίπρα, και όταν είχε ανέβει και ο Κώστας Καραμαλής, όλοι του την πέσανε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Το τρακτέρ είναι λίγο μια ακραία, ας πούμε, επικοινωνιακή κίνηση. Τέλος πάντων, ας μείνω, να μείνουμε στην ουσία. Να μείνουμε στην ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει όλες τις αγροτικές κινητοποίησεις. Δηλαδή, εάν αύριο κλείσουν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, εγώ επιμένω και θέλω να μείνουμε σε αυτό τον κόσμο που πάει να ταξιδέψει. Αφήστε να δούμε πρώτα τι θα καταρχήν. Δεν έχουν πάρει αποφάσεις γενικά τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι μέχρι που είναι διατεθειμένος. Ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις τι θα κάνουν από εδώ και πέρα μετά τα μέτρα της κυβέρνησης που τα θεωρούν βέβαια ψίχουλα, η στρατιωτική πλειοψηφία, αλλά δεν έχουν αποφασίσει καν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα γενικά. Πριν φτάσουμε στις μορφές αγώνα και τι ακριβώς θα κάνουμε. Φτάσουμε εκεί και θα τοποθετηθούμε. Αλλά δεν είναι, ξέρετε, το πιο σωστό ερώτημα είναι, και δεν απευθύνουμε σε εσάς, ναι, ως δημοσιογράφο, είναι σε τι έχουν δίκιο και τι όχι, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά τα οποία είναι δίκαια είναι ευθύνη της κυβέρνησης να το απαντήσει πώς και τι. Να σας θυμίσω ότι 21 προς 22, ενώ είχαμε ήδη πολλούς μήνες με εκτοξευμένα τιμολόγια της ΔΕΗ, τι έλεγε τότε η κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε, έχουμε πάρει μέτρα κτλ. Όταν πια το πολιτικό κόστος έγινε ασύμφορο για την κυβέρνηση, γιατί κάνει προφανώς συνεχώς μετρήσεις, αποφάσισε από το Φεβρουάριο του 2022 και στη συνέχεια μια σειρά μέτρων που το τιμολόγιο τουλάχιστον του νοικοκυριού έπεσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια τα πληρώνουμε ως προλογούμενοι μετά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Θέλω να πω αυτά που λέγονται δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση βρίσκονται. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτή τη στιγμή στον αγροτικό χώρο υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι σήμερα για συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές του νομοσχέδιου για την ισότητα στο γάμο. Είδαμε ένα άρθρο χθες της κυρίας Λινού να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το θέμα της τεκνοθεσίας που είναι συνέπεια του γάμου. Θεωρείτε ότι μπορεί η κυρία Λινού να απέχει από την ψηφοφορία? Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν έβαλε θέμα για την τεκνοθεσία, θα μου επιτρέψετε. Έβαλε ζήτημα για την πανένθετη κοίηση, που είναι μια ιδιαίτερη μορφή. Ναι. Το οποίο, εντάξει, ξέρετε ότι είμαστε μια σαν χώρα που μάλλον ξεχωρίζουμε και σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Μα δεν υπάρχει πανένθετη κοίηση στο νομοσχέδιο. Υπάρχει με ποιον τρόπο, όχι. Υπάρχει μέσω της τεκνοθεσίας παρενθετικής, εφόσον η παρενθετικής είναι απολύτως νομιμοποιημένη, δεν υπάρχουν δηλαδή σοβαροί περιορισμοί στην εμπορική χρήση.
Εκεί αυτό είναι το ζήτημα. Και, να σας βοηθήσω πιο πολύ γιατί το έχω μελετήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο. Λέει, εάν ένα παιδί έχει αποκτηθεί με παρένθετη μητέρα σε χώρα του εξωτερικού, το λέω απλά, που όπου είναι νόμιμη η παρένθετη μητέρα, μπορεί εδώ αποκτά όλα τα δικαιώματα. Ναι. Εδώ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Εννοούνται όλα αυτά και πρέπει να γίνουν. Αυτά. Δηλαδή, ένας που έχει δει παιδί. Εγώ αναφέρομαι στο πλαίσιο της παρένθετης σκίσης που σωστά λέτε ότι δεν αφορά αμέσως το νομοσχέδιο, ναι. Μόνο έμεσα το αφορά, ναι. Που είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, το ήδη υπάρχουν. Ακόμη και αυτό που αφορά τα ετερόφιλα ζευγάρια, γιατί δεν πρόκειται για ετερόφιλα ομόφυλα. Εντάξει, αυτό είναι για την παρένθετη σκίση. Εγώ ναι, άλλο σα ρωτώ. Με βάση αυτά που γράφει η κυρία Λινού, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να απέχει? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Ακούγονται διάφορα, κύριε Τσίπρα, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλοι περιμένουν, όλοι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι είχαν δείξει και ένα σχετικό ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά να κατεβούν υποψήφοι, τελικώς κέρδισε το κόμμα και η όλη παρουσία του κυρίου Κασελάκη και άρα δεν κατέβηκαν τελικά να το διεκδικήσουν εάν στις ευρωεκλογές το βγει ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα και είναι 3-4 μονάδες κάτω και από των εθνικών εκλογών που είχε πέσει πάρα πολύ στο 17-18%. Όλο αυτό πρώτον φτάνει στα δικά σας αυτιά ή είναι απλώς ένα πολιτικό κουτσομπολιό ή εάν πραγματικά υπάρχει μια δυσαρέσκεια η οποία κανείς δεν ξέρει πώς θα εκφραστεί την επόμενη μέρα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά. Να σας πω το εξής, θα πρέπει να είναι κανείς πολύ ανόητος για να περιμένει μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, ένα κακό αποτέλεσμα, ώστε να υπάρξουν εξελίξεις. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ καλά στις εκλογές. Και πρέπει να δώσουμε όλοι μας, να βάλουμε τα δυνατά μας να πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Είναι σταθμός για μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχει ο κίνδυνος της καθήλωσης. Δηλαδή, είχαμε τη μεγάλη στριπτική που είχαμε στις περασμένες εκλογές. Αν δεν ανακάμψουμε, αν δεν υπάρξει μια αλλαγή δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό και συνεχίζει να υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό που με ένα ακόμα έχει 40-41% και όλα τα άλλα είναι κάτω από 20, είναι πολύ κακό όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για την προοδευτική παράταξη, αλλά συνολικά για τη δημοκρατία στη χώρα. Δεν ξαναυπήρξε κάτι τέτοιο στη μεταπολίτευση. Άρα θεωρώ ανόητο να έχει κανείς να λογαριάζει και να προετοιμάζεται για οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι, επειδή προφανώς θα μου κάνετε και την ερώτηση, το γεγονός ότι δημοσκοπικά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δυναμική, δημοσκοπικά λέω έτσι. Ναι, δημοσκοπικά, αυτά. Η κάλπη πάντα κρύβει εκπλήξεις. Προφανώς και μας προβληματίζει, δηλαδή πρέπει να το δούμε. Έχουν περάσει 2-3 μήνες από την ανώμαλη περίοδο που ακολούθησε την εκλογή Κασελάκη, πολύ κακός που ήταν ανώμαλη περίοδος. Νομίζω και το συνέδριο που έχουμε τώρα θα είναι ένας σταθμός να ξεδιπλώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για παιδεία που αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι η ακρίβεια πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση φέρνει το νομοσχέδιο σήμερα, κατέθηκε νομίζω για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να δοθούν απαντήσεις και βέβαια υπάρχει όλο το ζήτημα της Ευρώπης, η οποία βρίσκεται στο μεγαλύτερο διέξοδο από την εποχή που δημιουργήθηκε. Μάλιστα. Πάντως, για να καταλάβω, ναι, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα, να καταλάβω κάτι. Εσείς επί της ουσίας τώρα, σε απλά ελληνικά, λέτε ανόητους αυτούς που ενδεχομένως να εμφανίζονται ως δελφίνοι του κυρίου Κασελάκη για την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Λέω, σωστά το καταλαβαίνω. Ανόητον όποιος έχει ψηλά σε προτεραιότητα το τι θα κάνει εφόσον δεν πάμε καλά στις εκλογές, από το να κοιτάει το πώς θα πάμε καλά στις μάλιστα, εκλογές. Μάλιστα, αυτό είναι μάλιστα. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Μάλιστα. Και το δικό μου ερώτημα, με βάση την εμπειρία σας από την προηγούμενη και από την προηγούμενη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα χρόνια της αντιπολίτευσης. Κύριε Τσίπρα, τι δεν κάνετε για να δοθεί αυτή η δυναμική και τι δεν κάνει και ο κύριος Κασελάκης? Δηλαδή, είναι ένας νέος πρόεδρος. Τώρα είπατε κι εσείς 2-3 μήνες πέρασαν που οι αναταράξεις έκλεισαν τον κύκλο τους κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί που ήταν να φύγουν έφυγαν. Τι δεν κάνετε να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη δυναμική και να παλεύετε για την τρίτο-δεύτερη θέση? Πολύ απλά, τώρα έχουμε ξεκινήσει σιγά-σιγά, θα ξεκινήσει και η καμπάνια για την ακρίβεια σε λίγες μέρες, να ξεδιπλώνουμε αυτό που είναι οι προτάσεις μας
για την αντιμετώπιση των πιο μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων, ιεράρχησης κτλ. Το οποίο τώρα θα ξεδιπλωθεί. Υπάρχει χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές, δηλαδή να έχουμε ένα πιο πιστικό πολιτικό λόγο και νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Ωραία. Ο πρόεδρος πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά ή το πάει καλά τώρα? Ο πρόεδρος θα κάνει ό,τι κάνουμε και όλοι μας, δηλαδή να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο έλεγα πριν. Να προβάλλουμε τις προτάσεις και τις θέσεις μας. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε ωραία. Πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας.